Αμετανόητος ιδιόρυθμος και επιλεκτικός διαρρήκτης κρύβεται πίσω από έξι κλοπές και μία απόπειρα που εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου Μελία που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Αλλά δυστυχώς είναι μια μαστίγα η οποία δεν μπορεί να εξαλειφθεί εύκολα. Ο σεσημασμένος Ρωμά έβγαινε βόλτες στην ενδοχώρα με χαρακτηριστικό τζιπ, το οποίο πρόδωσε τη σύνδεσή του με τα απανωτά κρούσματα που κατέγραφαν οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου από τον Ιανουάριο μέχρι τις 10 Απριλίου. Οπότε κόπηκαν μαχαίρι οι επισκέψεις του στην περιοχή. Φαίνεται να κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί είχαν αντιληφθεί το σκοπό της παρουσίας του και έστειναν τα δίχτυα τους για να τον πετύχουν εν δράση. Παντού γίνονται κλοπές. Με τη φτώχεια που υπάρχει, την ανεργία, παντού ακούγονται. Εδώ τώρα στη Χερσόνησο ένα παραπάνω. Έτσι. Να ζυγώνει τα αυτοκίνητα, να ζυγώνει τις κλέφτες, πού να προλάβει με 10 άτομα. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει αντιστοιχεία δύναμης παραπτωμάτων που γίνεται εδώ πέρα. Χαρακτηριστικό της δράσης του 41χρονου είναι το γεγονός ότι επιλέγει να κυκλοφορεί με πολυτελή αυτοκίνητα. Όπως η Mercedes με την οποία προσπερνούσε τα περιπολικά που προσπαθούσαν να τον εγκλωβίσουν την προηγούμενη φορά που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο στην περιοχή της Χερσονήσου. Όχι μόνο για τις κλέφτες, για τα πάντα πρέπει να υπάρχει για την νόμιμη μέση. Άμα είσαι νόμιμος δεν φοβάσαι ούτε. Αυτή την περίοδο κυκλοφορούσε με ένα μαύρο τζιπ Tiguan, το οποίο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς σε έφοδο που έγινε για να τον εντοπίσουν. Το όχημα εικονίζεται να περνά από τις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα πρόσφατα κρούσματα κλοπών τις επίμαχες ώρες και οδήγησε τους αστυνομικούς στην ταυτότητα του δράστη. Στην έρευνα που έγινε στο χώρο κατοικίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, όχι όμως και κάτι από τα κλοπημαία, χρήματα και κοσμήματα, καθώς ο κατηγορούμενος Ρωμά αρπάζει μόνο ότι μπορεί να βάλει στις τσέπες του για να φύγει σαν κύριος από τα σπίτια των θυμάτων του. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Τη νύχτα που δουλεύεις τι να προσέχεις τώρα. Τις μεθυσμένους να προσέχεις, οι κλέφτες να προσέχεις τι. Δεν παίρνουμε και τόσα πολλά μέτρα. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Δεν μας έχει στήσει κάτι έτσι σοβαρό. Γενικά προσέχω το φυσιολογικό. Ο 41χρονος καταζητείται, ενώ την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου σαρώνουν και άλλους φακέλους παρόμοιων περιπτώσεων για να αποδείξουν τη σύνδεσή του με αθρώα κρούσματα στην ενδοχώρα, με όπλο το βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται να τον καίει και σε πολλές ακόμη περιπτώσεις.